Με τη συμμετοχή των πρώτων αναμετρήσεων της Super League πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της πέμπτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος. Σε αυτή τη φάση, την πέμπτη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος, συμμετέχουν συνολικά 24 ομάδες για να μπορέσουν να αποκτήσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για τις 12 και να προχωρήσουν περισσότερο. Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στο Πάρκο Γουδί από την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου με καλεσμένο τον πρώην προπονητή της Μαύρης Θύελλας, Σάκη Τσιόλη. Στο ωραιότερο κομμάτι του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, που είναι το κύπελλο Ελλάδος. Mm-hmm. Τόσο σαν ποδοσφαιριστής όσο σαν προπονητής, πραγματικά το χάρηκα. Mm-hmm. Και με δύο τελικούς που είχα την τύχη και την ευλογία να συμμετέχω με την ΑΕΛ, με τη Λάρισα, όσο και σαν προπονητής με τον Αστέρα Τρίπολης. Το λέω αυτό σίγουρα, το ένας και μόνο αυτός που θα με ακολουθεί μέχρι το βίο της ζωής μου θα είναι σίγουρα ο τελικός ο δικός μου, ο τελικός του 13, mm-hmm. που ενδεχομένως θα μπορούσε να γίνει και αυτό και να πάρουμε είναι αυτό που έμεινε και ένα αποθυμένο, ότι θα έπαιρνα και σαν προπονητής ένα κύπελλο Ελλάδος. Από εκεί και πέρα ένας μεγάλος τελικός που παρακολούθησαν το 87-88, mm-hmm. σε ένα τελικό μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, mm-hmm. που αν δεν κάνω λάθος σημειωθήκαν πάνω από 10 μπέναλτι κάθε ομάδα για να βγάλει τον νικητή, που ο νικητής βγήκε τέλει με τον goalkeeper τον Νίκο Σαργκάνη που έκανε το τελευταίο μπέναλτι. Η κληροτίδα ανέδειξε ζευγάρι την Καλαμάτα με τον Πανετολικό, με τον αγώνα να πραγματοποιείται στο δημοτικό στάδιο της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Το δεύτερο ζευγάρι. Η Καλαμάτα. Η Καλαμάτα από την Super League 2. Που θα αντιμετωπίσει τον Πανετολικό. Τον Πανετολικό, άρα παραμένει ως γηπεδούχος.